Λοιπόν, η μικρή καθυστέρηση ήταν για να έχουμε έναν καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και γι' αυτό το επιλέξαμε και για να το πούμε τώρα. Γίνεται ένας φιλανθρωπικός αγώνας για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ στο Ηράκλειο της Αττικής. Την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Περισσότερο όμως θα μας πει ο πρόεδρος της ΚΕΑΔΙΑ, ο κ. Μάνος Βαγουράκης, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί ο στόχος είναι να το ακούσουμε και να πάμε όλοι και να δούμε το ματσάκι, αλλά και να βοηθήσουμε και τα παιδιά από τα χωριά ΣΟΣ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαγουράκη? Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Πράγματι, την Κυριακή στις 11 η ώρα δίνουμε έναν έτσι φιλανθρωπικό αγώνα μαζί με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Βάρης. Είναι μια ενέργεια που είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται δηλαδή? Ναι, ναι, είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει. Προσπαθούμε έτσι να δώσουμε λίγο χαρά στα παιδιά, σε αυτό, να δώσουμε έτσι λίγο ένα κοινωνικό μήνυμα να περάσουμε, όσο μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αυτό είναι το βασικότερο, δηλαδή όσο περισσότεροι έρθουν εκεί και συμμετέχουν, φέρνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τι ακριβώς, ή χρήματα? Ακριβώς, ναι, τρόφιμα και είδη έτσι πρώτης ανάγκης για τα παιδιά, τα οποία φιλοξενούνται στα παιδικά χωριά. Άρα να έχουμε στο νου μας ότι θεωρείται χρήσιμο για τα παιδιά. Ναι. Θα πάνε απευθείας στα παιδιά αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι, κύριε Βαγουράκη? Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, εμείς είναι Κυριακή 15 Ιανουαρίου στις 11 στο γήπεδο της Κίμης. Το γήπεδο της Κίμης, φιλικής εταιρείας είναι. Mm-hmm. Καλαβρίτων και φιλικής εταιρείας, έτσι. Ναι, εδώ, πίσω από το Βασιλόπουλο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιοι θα αγωνιστούν, κύριε Βαγουράκη? Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά γιατί είμαι λίγο στον δρόμο. Ποιοι θα παίξουν, τι θα δούμε? Ποιες θα είναι οι ομάδες? Θα είναι μία μεικτή ομάδα από την Ακαδημία του Ηρακλείου και μία ομάδα από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Αν θα παίξουν τα ίδια τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Εμείς και να παίξουμε δεν θα μπορούμε να τρέξουμε. Τα παιδάκια... θα δούμε τουλάχιστον κάτι πιο ζωντανό, έτσι. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το επαναλάβουμε εμείς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την κακή έτσι. Μια χαρά είναι. Επικοινωνία, γιατί είμαι στο κίνητο και δεν ακούω. Οπότε. Μια χαρά βγει. Ακούγεται μια χαρά, κύριε Βαγουράκη. Σας περιμένουμε όλους. Η παρουσία σας θα δώσει ιδιαίτερη χαζά στα παιδιά από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Βάρη και την Ακαδημία, στα παιδιά των Ακαδημιών. Είναι καθαρά για κοινωνικό σκοπό. Δεν είναι για κάτι άλλο. Ο στόχος είναι να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα είδη πρώτης ανάγκης. Περισσότερα μπορούμε και πάντα ανθρωπίνως δυνατό. Κατανοούμε όλοι τις εποχές που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Έτσι, οπότε... Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία, κύριε Παπουράκη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.